Εχθές το βράδυ υπήρχε ένας γιατρός, ο διευθυντής της καρδιολογικής κλινικής, ο οποίος μας μίλησε και μας είπε ότι βοήθησε έναν ασθενή, ο οποίος κάποια στιγμή του ζήτησε το τηλέφωνό του προκειμένου να μιλήσει με κάποιον συγγενή του. Ο αριθμός του τηλεφώνου του γιατρού κυκλοφόρησε μεταξύ των αλλοδαπών και μας έδειχνε το τηλέφωνό του που δεχόταν καταιγισμό κλήσεων και μηνυμάτων από μετανάστες είτε από τη Συρία είτε από την Αίγυπτο, που τους ζητούσαν, τους έστελναν τις φωτογραφίες των συγγενικών τους προσώπων. Έχουμε και αυτό τον ρωτούσαν να αν είναι στο νοσοκομείο. Μπορούμε να το δούμε αυτό που περιγράφεις. Θέλω λίγο να δούμε το συγκεκριμένο απόσπασμα. Πάντως, πρωτού διαβάζουμε για 100 παιδιά. Γι' αυτό επιμένω και κάνω αυτή την ερώτηση. Στα μπάρια, η οποία από ό,τι καταλαβαίνω δεν επιβεβαιώνεται. Και δεν μπορεί να καταγραφεί και επίσημα αυτό. Να το ακούσουμε. Εγώ να σου πω, αυτό που συγκινήθηκα πάρα πολύ ήταν όταν έδωσα το κινητό μου τηλέφωνο να πάρουν και να μιλήσουν με την οικογένειά του στην Αίγυπτο. Αυτό όμως πραγματικά. Σας είπαν εσάς, γιατί κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι κλειδωμένες γυναίκες με παιδιά στα μπάρια. Το είπε κάποιος δικός άνθρωπος. Ισχύει κάτι? Ήταν γυναίκες, δεν επιβάζουν τον παιδάκι? Εγώ ρώτησα έναν ασθενή και μίλησε για ένα μεγάλο αριθμό παιδιών. Ρώτησα, είναι 100 και μου λέει εκεί. Εκεί. Με τις αρχές Γιάννη στη Λιβύη, σε εθνικό επίπεδο πια. Και προχωρώντας οι έρευνες, μπορούν να αντιληφθούν κάποιες πληροφορίες, δηλαδή μπορεί να γίνει επικοινωνία κρατών έτσι ώστε να εντοπιστεί κατά προσέγγιση ο αριθμός των επιβενώντων. Και μιλάμε και για αριθμούς τώρα. Δεν είμαι αρμόδιος να απαντήσω, αλλά αν μου ζητάτε μια εκτίμηση, θα έλεγα πως όχι. Έλεγα ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία απολύτως επικοινωνία μεταξύ του λιμενικού, του ελληνικού αν εννοείται, και της ακτοφυλακής της Λιβύης. Και φυσικά δεν θα μπορούσε και η ακτοφυλακή της Λιβύης, αν υποθέσουμε ότι υπήρχε αυτός ο διάβλος επικοινωνίας, να γνωρίζει πόσοι και ποιοι είναι, έχουν επιβιβαστεί σε ένα αλληλευτικό σκάφος με προορισμό την Ιταλία.